Βλέπουμε τον αγιασμό των υδάτων στο ενετικό λιμάνι του Ρεθύμνου. Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, ο Σεβασμιότατος κύριος Πρόδρομος. Μικροί και μεγάλοι βρέθηκαν εκεί στο σημείο. Πάρα πολλοί βούτυξαν, όλοι έπιασαν, όλοι οι κολυμβητές έπιασαν το σταυρό. Ωστόσο, ο Μητροπολίτης τον έδωσε στην μικρή σταυρούλα. Με ιδιαίτερο συμβολισμό στη συγκεκριμένη κίνηση, βλέπουμε πραγματικά δεν έπεφτε καρφίτσα, αν μου επιτρέπετε τον όρο, εκεί, σε κλίμα κατάνοιξη βέβαια και με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα, ο αγιασμός των υδάτων εκεί, σε αυτό το πανέμορφο σημείο, στο παραλιακό μέτωπο, στο ενετικό λιμάνι, το παλιό λιμάνι, στο Ρέθυμνο. Λοιπόν, θέλω να πάμε στον κύριο Αντώνη Μακρυμανολάκη, επιχειρηματίας βέβαια, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος διαχρονικά βουτά προκειμένου να τιμήσει την σημερινή ημέρα, μια ημέρα με ιδιαίτερους συμβολισμούς για την Ορθοδοξία και την πατρίδα μας. Κύριε Μακρυμανολάκη, πώς είστε? Χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Τι κάνετε? Είμαστε καλά. Για πείτε μας λίγο, βουτήξατε και φέτος, σωστά? Ναι, βουτήξαμε και φέτος. Το συνέστημα σε πρώτη φάση, ποιο είναι? Το συνέστημα είναι το ίδιο κάθε χρόνο. Φέτος είχαμε παραπάνω κόσμο, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Είχαμε πολύ κόσμο, νέα παιδιά, μικρά παιδιά πάνω απ' όλα. Είμαστε πάνω από 25 άτομα νομίζω. Μας ευνόησε και ο καιρός, είναι πολύ ωραίο το συνέστημα. Πιάσανε πολύ μαζί το σταυρό. Η μικρή σταυρούλα μπλέστηκε κιόλας πίσω στο σκηνή, οπότε αποφασίσανε τελικά όλοι οι κολυμβητές να δώσουν στο μικρότερο παιδί που βούτυξε το σταυρό για να μην υπάρχει και ούτε να μαλώσουν ούτε τίποτα, να είναι όλοι. Μπράβο, μια πολύ όμορφη κίνηση, πάρα πολύ όμορφη κίνηση. Η μικρή πόσο χρονών, πόσο ετών είναι? Νομίζω πρέπει να ήταν 6-7. Εκεί, πιο μικρή, σωστά, ένα παιδάκι δημοτικού λοιπόν. Και εγώ όταν ξεκίνησα εκεί γύρω στα 5, όταν ήμουν 5, ξεκίνησα να βουτάω. Οπότε ήταν καλύτερο να το πάρει ένα μικρό παιδάκι για να έχει και ένα κίνητρο να ξαναέρθει να βουτάει. Μπράβο. Κάθε χρόνο βουτάτε? Κάθε χρόνο από τα 5 μέχρι τώρα είμαι 29, πρέπει να είναι 24 χρόνια, 23. Βλέπουμε ωστόσο, έχουμε να κάνουμε με ένα έθιμο της Ορθοδοξίας μας γενικά. Βλέπουμε ωστόσο ότι κάθε χρόνο συμμετέχουν νέα παιδιά. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας γεμίζει με αισιοδοξία, μας γεμίζει με χαρά. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό φωνάζουμε τόσα χρόνια, να έρθουν όλοι οι νέοι, όλα τα νέα παιδιά. Είναι ένα ωραίο συνέστημα, δείχνει πολλά. Δεν είναι... Τον έχετε πιάσει το σταυρό μέχρι και σήμερα? Υπήρχε κάποια φορά που ήσασταν τυχερός? Μα και πέρυσι και πρόπερσι. Μπράβο. Μπράβο. Έχει 11 φορές δεν είχα πιάσει εγώ. Κρύα τα νερά εκεί στην περιοχή? Τα νερά δεν ήταν κρύα φέτος, ήταν πολύ καλά, μας ευνόησε ο καιρός και πήγε η μέρα όλη, γι' αυτό μαζεύτηκε και τόσος κόσμος και μακάρι να μας κάνει τέτοια μέρες κάθε χρόνο. Μπράβο. Να ευχηθούμε τα καλύτερα, κύριε Μακρυμανολάκη. Και του χρόνου καλά. Με υγεία, να έχετε και την ευλογία του χρόνου να ξαναβουτήξετε και να τον πιάσετε, γιατί όχι. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Τους χαιρετισμούς μας.